Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, αγοράκι ενός μόλις έτους βρέθηκε μέσα σε κανάλι. Εδώ ήταν το... Από εκεί το σήκωσα από πάνω, έτσι το κάτω ήταν. Εκεί μέσα ήταν. Ναι, εκεί εδώ μέσα ήταν. Έχει πολύ νερό εδώ κάτω. Έχει, ναι. Με το γόνατο, έτσι. Ναι. Και την πέρσι χρονιά έτσι είχε γίνει. Πέθανε ακόμα ένα παιδάκι. Πέρσι. Όχι, το 2001. Εδώ μέσα πεθάνανε 10 παιδιά και ακόμα ο δήμαρχος τίποτα δεν κάνει. Αυτό πρέπει να το πείτε να κάνουμε μια μπάκα. Δεν είναι μεσήρματα, μεσήρματα κόμμουνε. Μια μπάκα. Το δήμαρχο θα πρέπει να κάνω μήνυση εδώ μέσα. Τώρα έχετε καινούριο δήμαρχο, να τον πείτε. Να συνοηθείτε μαζί του, είναι καινούριο. Νέο δήμαρχο. Γιατί ο δήμαρχο θέλει για αυτά τα πράγματα. Αληψιό μου είναι. Μας είπανε το πρωί ότι η ανιψιά μου λένε ότι κάτι λέει έκανε. Πήγε να πάρει 6 ώρα λέει γάλα. Ή ξύδι δεν ξέρω. Και σηκώθηκε μετά λένε ότι. Ότι το δε χάθηκε λέει το μωρό. Okay. Ναι. Και σηκώθηκα εγώ το πρωί τώρα. Παίρνω τηλέφωνο, με λένε λέει το βρήκαμε λέει νεκρό. Από εκεί και πέρα εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εδώ μέσα το κουλίτσι, κουλίτσι μου. Εδώ μέσα στο κανάλι. Εδώ μέσα στο εδώ στο κανάλι λέει. Όχι, εδώ πιο πέρα που είναι το δέντρο. Οι γονείς του παιδιού φέρονται να είναι έγκλειστοι στις φυλακές και το παιδί να ζούσε με τη 14χρονη αδερφή του και την επιμέλεια να είχαν άλλοι συγγενείς. Η αδερφή του φέρεται να αντιλήφθηκε τα ξημερώματα. Τι συμβαίνει και κάλεσε σε βοήθεια. Εκείνη την βράδυ ήταν στο σπίτι. Ήρθε να πάει ένα ξύδι, λίγο ξύδι και την έδωσα μακρόνια να ταΐζει λίγο το μωρό, λέω, για να φάει να μην κοιμάται πεινασμένος. Τη μαμά του. Όχι. Η ανιψιά μου, η μικρή. Η μικρή ανιψιά. Την αδερφή του. Ναι, την αδερφή του. Την έδωσα να φάει. Και ήρθα και εγώ εδώ, τον είδα μια χαρά ήταν το παιδί. Λέω, φεύγω σπίτι, κουρτσί μου, γιατί δεν έχω δουλειές. Φεύγω, έτσι έρχεται, λέω, θέλει λίγο ξύδι να κάνω λίγο μια σαλάτα με μαρούλι. Λέω, καλά, λέω. Την δίνω λίγο ξύδι, έρχεται σπίτι, κάνει τη σαλάτη, κάνει, έρχεται μετά πίσω με δίνει ξύδι. Μετά έρχεται σε μένα, λέει, α, το μωρό δεν είναι σπίτι, έσπασε το σπίτι. Ήταν ώρα 12:30 ώρα το βράδυ. Δεν είναι, το σπίτι, το μωρό έσπασε το σπίτι όλο. Έρχομαι, τρέχω σαν τρελή, βλέπω στα σπίτια σπασμένο όλο. Ψάχνω όλα τα... Μέσα το σπίτι ήταν άνω κάτω μένα. Οι ίδιοι άρχισαν να ψάχνουν όταν τελικά το βρήκαν μέσα στο κανάλι. Μπήκαμε, ψάχναμε εδώ εκεί από το όλο το βράδυ, δεν κοιμηθήκαμε. Μετά πήγαμε το πρωί με την ανιψιά μου. Την βρήκαμε κοντά στο δέντρο. Σηκώνω την... Ναι, εμείς την πήγαμε. Το μικρό πάει, τραβάμε την καρέκλα. Μόλις τραβάει την καρέκλα, είναι μια πόρτα κάτω. Τραβάει την πόρτα, βλέπουμε που βγαίνει το μωρό. Άμα ναι, το βρήκαμε, ήταν τρελή τέτοια κατά. Μετά αυτό ήταν όλο. Ήταν νεκρό. Νεκρό ήταν. Είχατε ενημερώσει την αστυνομία. Η αστυνομία με το πήρα από εδώ. Η αστυνομία το πήρα. Μόνοι τους μένανε. Δυο τους μένανε, ναι. Πόσο χρόνο είναι η ανιψιά μου. Η ανιψιά μου είναι 14 χρονών. Και μεγάλωνε το παιδί. Και μεγάλωνε αυτή το μωρό. Τώρα αφήνεις εσύ παιδί να μεγαλώσει το μωρό. Οι γονείς τους είναι φυλακοί. Και οι δύο, και ο άλλος και ο άλλος. Όχι, όχι. Ο πατέρας μου πήγαινε για σίδερα, ξέρω εγώ. Τώρα εσείς θέλετε να μάθετε τι έγινε. Εσείς. Ναι. Αυτό ζητάτε. Ναι. Πόσο χρόνο το παιδί? Το παιδί ήταν 2 χρονών. Δύσκολο, αγοράκι έτσι. Ναι. Αγόρι, ναι. Δεν είχαν κάποιο πρόβλημα. Όχι, δεν είχαν πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρετε τι έγινε, περιμένετε να μάθετε. Ναι, ναι, περιμένουμε. Ναι, περιμένω. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ζητούν να μπει περίφραξη στο κανάλι. Μπήκε το μωρό από το σπίτι, περπατούσε από εδώ. Από πίσω εκεί που είναι το τσιπάκι, από εκεί ξέρω εγώ, και έπεσε μέσα στο, και το βρήκαν εδώ. Εδώ έχει κανάλι. Εδώ έχει κανάλι, ναι, ναι, εδώ έχει κανάλι. Σήμερα το βρήκανε. Ναι, σήμερα ναι, το πρωί το βρήκανε, ναι. Μια ώρα. Ναι, ναι, από το φωτισμένο. Δεν ξέρω μέρα, αγόρι μου, δεν ξέρω. Εντάξει, στεναχωρέθηκαμε, κοιτάμε αγκόνια, μεγαλώνομαστε. Αλλά έπεσε, λένε, βγήκε από εκεί και το βρήκανε κάτω. Είναι επικίνδυνο τώρα εκεί? Όχι, δεν ξέρω, νερό έχει. Δεν μας αφήνει η αστυνομία. Να πάμε να δούμε. Πρέπει να προσέχουν και τα παιδιά. Μην, ναι, παιδιά εδώ, πρέπει να κάνουν τώρα σύρμα να βάλουν. Να βάλουν σύρμα για τα... Για τα μικρά, γιατί έχουν άλλα μικρά, άλλα μεγαλώνουν. Κρίμα είναι, είναι αγόρι. Δεν πάω να ψάξω το κανάλι να δω το μωρό εδώ πέρα. Για το πρωί βρήκαν το μωρό εδώ πέρα. Αυτό είναι, τίποτα. Εδώ τώρα είχε παλιά σύρμα. Είχε σύρματα εδώ πέρα, είχε σύρμα κανονικό. Αλλά οι τσιγκάνοι του κόψαν να το πουλήσουν για παλισίδερα. Δεν φταίει ο Δήμος. Αν ξαναμπεί όμως. Αν ξαναμπεί τώρα εδώ αυτό, θα φάνε ξύλο όλοι. Εμείς θα κάνουμε κουμάντα εδώ πέρα να μην το κόψουν το σύρμα. Φοβάστε για τα παιδιά, έτσι. Φοβόμαστε, βέβαια, φοβόμαστε. Πεθάνει. Η γυναίκα μου είναι 4 έγκυο, 4 μηνών. Ναι. Τι θα γίνει δηλαδή. Στο σημείο έφτασε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Χρήστος Τσομπανίδης, ο οποίος τόνισε ότι είχε περίφραξη και την έκλεψαν και πως θα βάλουν καινούρια
Με τον φόβο βέβαια να την κλέψουν ξανά. Στόμεθα ελπίθηκα πάρα πολύ, αλλά εδώ προκαιρό είχαμε περίφραξη στο κανάλι αυτό, το οποίο το αφαιρέσαν οι ίδιοι. Και αν προσέξετε, δίπλα τα σπίτια τους ακόμα έχουν φώτα. Δηλαδή κάνουν κλοπή ρευμάτων. Εδώ είναι κανάλι. Δηλαδή. Εδώ είναι κανάλι το οποίο το είχαμε περιφραγμένο πολύ καλά. Το σπάσανε, το κλέψανε για τίποτα. Δηλαδή αν αυτή η περίφραξη κοστίζει γύρω στα 5-10 χιλιάδες ευρώ, αυτοί το δώσανε για 5 λεπτά, για 5 ευρώ. Με αποτέλεσμα όμως να κινδυνεύουν τα παιδιά. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα παιδιά και όλη η άλλη ανθρωπότητα. Ναι. Τι θα κάνετε τώρα? Δηλαδή. Θα το ξαναφτιάξουμε. Δεν υπάρχει θέμα, θα το ξαναφτιάξουμε. Ναι. Και φοβάστε με το ξαναχαλάσουν? Και πάλι θα το χαλάσουνε.